Επιστρέψαμε εδώ μετά έτσι και αυτή την αναγκαία διακοπή για διαφημίσεις για να συζητήσουμε για την βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου με την άποψη ότι είναι μια βιομηχανική από τις μεγάλες βιομηχανικές περιοχές της χώρας με εκατοντάδες εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Πολλές οι προκλήσεις, πολλά και τα προβλήματα πολλές φορές τα οποία πρέπει να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε αυτές και έχει να διαχειριστεί πολλές φορές και ο σχετικός σύνδεσμος. Πρόσφατα είχαμε και εκλογές για την ανάδειξη νέου Προεδρείου και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Κώστα Χριστάκο. Είναι ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων λοιπόν, της Βιομηχανικής Περιοχής του Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στο έργο σας από εδώ και στο εξής με το νέο πλέον Διοικητικό Συμβούλιο, κύριε Χριστάκο. Σε μια βιομηχανική που έλεγα και νωρίτερα, το συζητούσαμε και μαζί στο διάλειμμα, ότι είναι μεγάλη, έχει πάνω από 200 επιχειρήσεις, εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Βεβαίως. Είναι ένας, ας το πούμε, φορέας ο οποίος συγκεντρώνει τις περισσότερες παραγωγικές μονάδες του νησιού. Είναι περίπου 1.320 στρέμματα και οπωσδήποτε εδώ χτυπάει και η καρδιά της παραγωγής της Κρήτης. Επίσης έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και επιχειρήσεις με μεγάλη εξωστρέφεια, που και αυτό είναι επίσης σημαντικό για το χώρο μας, για το νησί μας. Και γενικά θα έλεγα ότι η βιομηχανική περιοχή είναι ένας χώρος που πραγματικά βοηθάει την ανάπτυξη και βοηθάει, ας πούμε, την Κρήτη να πάει μπροστά. Κύριε Χριστάκο, να πούμε ότι ο σύνδεσμος, ουσιαστικά ένας συνδικαλιστικός φορέας των επιχειρήσεων, δεν είναι ο φορέας διαχείρισης, έτσι. Βεβαίως, γιατί καμιά φορά υπάρχει μια παρερμηνία, γι' αυτό το λέω. Ο σύνδεσμος είναι η φωνή των εγκατεστημένων και ο ρόλος του είναι να βοηθάει τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και προφανώς και τους ανθρώπους που αποτελούν τις επιχειρήσεις. Και βέβαια θα πρέπει, για να μας καταλάβει και ο κόσμος, να πούμε ότι η βιομηχανική περιοχή είναι ένας ιδιωτικός χώρος, όπου ο νομοθέτης, τότε που συνέβησαν η ίδρυση των βιομηχανικών περιοχών, πρόβλεψε να έχει ένα διαχειριστή, ούτως ώστε να μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις όλα αυτά τα οποία είχαν ανάγκη. Αυτός ο διαχειριστής ήταν τότε με κρατική οντότητα που λεγόταν ΕΤΒΑΒΙΠΕ. Εξακολουθεί να λέγεται και έτσι και σήμερα, απλώς δεν είναι πλέον κρατικός φορέας, είναι ιδιωτικός φορέας. Ο σύνδεσμος λοιπόν προσπαθεί να βοηθήσει, να στηρίξει τις επιχειρήσεις και παράλληλα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν είναι εύκολα ούτε λίγα. Ποια είναι τα μεγαλύτερα της προβλήματα που αντιμετωπίζετε οι επιχειρήσεις? Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν κάποια διαχρονικά προβλήματα της ΒΙΠΕ. Νομίζω ότι το κομμάτι της ασφάλειας ήταν πάντα διαχρονικό πρόβλημα. Και αυτό και το θέμα της καθαριότητας. Αλλά ένα πολύ σημαντικό γεγονός που έτυχε κατά τη θητεία μου σε παλαιότερα διοικητικά συμβούλια να προσπαθήσουμε να συνδεθεί ο ΒΟΑΚ με την βιομηχανική περιοχή. Που θα ήταν και το αυτονόητο, βέβαια. Ναι, 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 δηλαδή, πραγματικά αυτό το πράγμα δεν έχει καμία λογική. Και δεν είναι μόνο το κόστος το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις να κάνουν το γύρω-γύρω όλοι. Είναι και ένας, θα έλεγα, σημαντικός παράγοντας ρύπανσης. Και ασφάλειας. Και ασφάλειας. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές βαραία οχήματα τα οποία έρχονται για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων εδώ, είτε είναι των ίδιων των επιχειρήσεων, και περνάνε από οδικές αρτηρίες που είναι πρόβλημα να περνάνε. Για παράδειγμα, η Καράτζη, η πρώην Μαυσόλου, έχει απαγορευτεί η διέρευση μεγάλων οχημάτων. Και σωστά. Και σωστά. Παρ' όλα αυτά γίνεται πολλές φορές, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για το κομμάτι της επικινδυνότητας. Βέβαια, βέβαια. Αυτό το πράγμα πραγματικά, από ό,τι μαθαίνω, ούτε τώρα θα λυθεί. Ελπίζω να γίνει κάτι εκεί με τον κόμβο του αεροδρομίου, ο οποίος είναι η μοναδική διέξοδος που πρακτικά μπορεί να συνδεθεί ο ΒΟΑΚ με τη ΒΙΠΕ. Και ας ελπίσουμε ότι οι αρμόδιοι θα ακούσουν αυτή την έκκληση να φτιαχτεί αυτό επιτέλους. Αν δεν λυθεί τώρα και με το νέο ΒΟΑΚ το έργο ψηδιάζεται, ναι, είναι πραγματικά κρίμα, ναι, κύριε Χριστάκο. Ναι, 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 πραγματικά. Το δεύτερο έτσι διαχρονικό πρόβλημα είναι, όπως γνωρίζετε, οι ΒΙΠΕ γίνανε και νομοθετηθήκανε με αυτό το πλαίσιο, ούτως ώστε να προσφέρουν ένα χαμηλό κόστος στους εγκατεστημένους για να είναι ανταγωνιστικοί κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν οι Δήμοι είπαν ότι, ξέρετε, είσαστε στην περιοχή μας, και άρχισαν να χρεώνουν φόρους. Δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ.
Έχουμε λοιπόν εδώ μια διπλή χρέωση και από το διαχειριστή και από το Δήμο. Αυτό δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα αντιμετωπίσουμε τόσα χρόνια, παρά τις εκκλήσεις μας ότι δεν είναι σωστό και ότι θα έπρεπε εκεί πέρα να δοθούν κάποιες λύσεις, ας πούμε, να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις. Αυτά θα έλεγα ότι είναι βασικά τα χρόνια, έτσι, προβλήματα τα οποία τραβάμε όλα αυτά τα χρόνια. Παρότι θα έπρεπε, κύριε Χριστάκο, και να ενισχυθεί το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, δηλαδή τα έξτρα δημοτικά τέλη, οι φόροι, αντί να ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα, που ναι, μπορεί να στεγάζεται και να έχει τη βάση της στη βιομηχανική περιοχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να την κάνουμε να φύγει από μια βιομηχανική περιοχή και να πάει κάπου αλλού. Πολλές φορές αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Το καθεστώς που επικρατεί εκτός της βιομηχανικής περιοχής είναι θετικότερο από αυτό που επικρατεί σήμερα. Και το τελευταίο, ας πούμε, που πραγματικά είναι και ένα πολύ δύσκολο θέμα, είναι ότι τον Δεκέμβριο του 2022 εφαρμόστηκε ένας καινούριος νόμος, ο 4982, ο οποίος δυστυχώς ήταν μια περίπτωση πολύ αρνητική για μας. Δηλαδή περιλαμβάνει διατάξεις μέσα οι οποίες δεν βοηθούν καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό συμπαρέσυρε και ένα νέο κανονισμό λειτουργίας. Εμείς μεταφερθήκαμε από το παλιό καθεστώς που είμαστε στο Βασιλικό Διάταγμα του 65. Εμείς και η Σύνδος είμαστε σε αυτή την κατηγορία, που θα λέγει κανείς ότι ήταν το θετικότερο, έτσι, νομοθετικό πλαίσιο και ο κανονισμός ο οποίος βοηθούσε την κατάσταση εδώ. Τώρα τα πράγματα άλλαξαν και έχουμε πλέον ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, ένα νέο κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος σίγουρα δεν είναι προς σωστή κατεύθυνση, και αυτό θα το αντιληφθούν και όλοι οι εγκατεστημένοι με το θέμα της αύξησης των κοινοχρήστων, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και σίγουρα δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Πολλές φορές αναρωτιέμαι και δεν καταλαβαίνω, όταν όλοι παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας που λέγεται ακρίβεια, πληθωρισμός, όλα αυτά που συντελούν και αντιμετωπίζει ο κόσμος, και από την άλλη μεριά επιβαρύνουμε τις παραγωγικές μονάδες με αυτόν τον τρόπο, που ουσιαστικά οδηγούμαστε στην αντίθετη εντελώς κατεύθυνση. Και μετακυλείεται μετά. Προφανώς. Μα κανένας δεν μπορεί να καταπιεί, ας πούμε, μια τέτοιου τύπου αύξηση, η οποία μιλάμε όταν. Εμείς βγάλαμε κάποια έτσι στατιστικά. Φανταστείτε ότι το 9μηνο του 22 με το 9μηνο του 23, όλοι ΒΠΕ παρέα, όλοι, γιατί βγαίνει ένας ενιαίος λογαριασμός, έχει 43% αύξηση. Ατομικά κατά επιχειρήσεις συναντώμε και παράλογα πράγματα. Δηλαδή θα σας πω για τη δικιά μου επιχείρηση. Έχει 90% αύξηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πράγμα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυξάνει το κοστολόγιο, άρα προφανώς θα περάσει την κατανάλωση. Κύριε Χριστάκο, για τις επιχειρήσεις, τις εγκατεστημένες εδώ στη βιομηχανική του Ηρακλείου, όπως και σε άλλες ΒΠΕ στη χώρα, δεν θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί από το κράτος και ένα καθεστώς αυτοδιαχείρισης? Δηλαδή, εσείς οι επιχειρήσεις να αυτοδιαχειρίζεστε το χώρο. Ανταυτού, είδαμε ότι τελικά ουσιαστικά πέρασε όλο υπό την ομπρέλα της ΕΔΒΑ. Αυτό δεν έγινε ουσιαστικά? Αυτό. Ο προηγούμενος νόμος το προέβλεπε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις προσπάθειες που γίνανε προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν ευοδόθηκε αυτό. Είναι και δύσκολο, σας είπα, είναι πάρα πολλές οι επιχειρήσεις που είναι εδώ. Δύσκολο να υπάρξει μια, ας το πούμε, ομόνοια σε αυτό το θέμα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν και το πλαίσιο που δεν βοηθούσε στο να γίνει η αυτοδιαχείριση. Δηλαδή, αν τώρα με το πλαίσιο που υπάρχει αναλάβουμε εμείς την αυτοδιαχείριση, είναι μια χαρά. Έτσι, ουσιαστικά βοηθάει προς την κατεύθυνση εμείς να κάνουμε κουμάντο. Άρα θα έλεγα ότι αυτό το πράγμα που προέβλεπε ο νόμος και που δυστυχώς φανταστείτε ότι η μεταφορά μας από το ένα καθεστώς στο άλλο έγινε κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Ναι, το θυμάμαι. Ναι, ήταν μια πρεμούρα, ας πούμε, να μας μεταφέρουν από το ένα καθεστώς στο άλλο, ούτως ώστε να μην έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε σε όλα αυτά τα επίπεδα. Ο Σύνδεσμος λοιπόν έχει μπροστά του ένα τέτοιο γεγονός. Είμαστε σε απόλυτη σύμπνοια και με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, που είναι ένας θεσμικός φορέας. Επίσης υπάρχει ένας πανελλήνιος σύνδεσμος όλων των βιομηχανικών περιοχών, όπου είμαστε σε απόλυτη, έτσι, συνεργασία.
ούτως ώστε αυτά τα θέματα να τεθούν και στο πολιτικό προσωπικό, ούτως ώστε να ενημερωθούν ότι αυτό το πράγμα είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, δεν βοηθάει κανένα. Και από την άλλη πλευρά εξετάζουμε και όλα τα νομικά όπλα τα οποία υπάρχουν, ούτως ώστε με έναν τρόπο να υπάρξει μια διαπραγμάτευση, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πάντοτε μου αρέσει να προσπαθώ στο θέμα της διαπραγμάτευσης, να υπάρξει μια διαπραγμάτευση ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια σωστή λύση που πιστεύω ότι δεν είναι μόνο για τους εγκατεστημένους, είναι και για το διαχειριστή. Πάντως δεν θα τα αφήσετε έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Προφανώς, προφανώς. Είναι μια ανάγκη η οποία πολλές φορές φέρνει σε δύσκολη θέση την επιχείρηση με ένα τέτοιο βάρος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα προσπαθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο, πάντοτε προεξάγοντος του διαλόγου, μήπως και καταφέρουμε να φέρουμε τα πράγματα σε ένα σημείο που να είναι κατά κάποιο τρόπο ανεκτά και προς όφελος όλων. Κανείς δεν είπε, προσέξτε, κανείς δεν είπε ότι δεν θέλουμε να πληρώνουμε. Yeah. Αυτό που όμως που πληρώνεις πρέπει να έρχεται ανταποθετικά πίσω σε σένα. Και όχι να είναι μονομερός. Μονομερός αυτό το πράγμα δεν πάει μακριά. Ναι, γιατί είναι πολύ εύκολο να κατηγορούμε, να δαιμονοποιούμε αυτό που λέγεται επιχειρηματικότητα και να λέμε επιχειρηματίες είναι έχουν να πληρώσουν, να σπληρώσουν. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό και τελείως διαφορετικό να κρατάμε μια πολιτική η οποία λέει στήριξη στις επιχειρήσεις, γιατί οι επιχειρήσεις έχουν και τους εργαζομένους. Είναι ένα κομμάτι προφανώς, σας είπα της τοπικής οικονομίας. Ότι εμάς, σαν πρώτο στόχος, ας πούμε, είναι πάντοτε να στηρίζουμε και τους εργαζομένους, γιατί αυτή είναι η κινητήριος δύναμη των επιχειρήσεων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η πρόθεσή μας είναι πάντα να υπάρξουν λύσεις τέτοιες που να οδηγήσουν σε ένα σωστό αποτέλεσμα, να τελειώσει πια αυτό το θέμα με τις βιομηχανικές, να φτάσουμε σε μια λύση και να ησυχάσουμε όλοι από όλη αυτή την ακατοσούρα. Έτσι, να υπάρχει μια ήσυχη λοιπόν και εύρυθμη λειτουργία των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και για αυτή την πρώτη κουβέντα που κάναμε. Σίγουρα υπάρχει πεδίο για να τα ξαναπούμε και θέματα τα οποία θα ξαναβάλουμε στο τραπέζι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σωστά, εγώ ευχαριστώ.